Μία φούσκα φαίνεται να σχηματίζεται στην αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ. Προειδοποιεί η κορυφαία οικονομική υπηρεσία σχεδιασμού της Κίνας. Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι μια φούσκα σε μια σχετική βιομηχανία, την τεχνητή νοημοσύνη, είναι έτοιμη να σκάσει. Οι επενδύσεις ρέουν στον τομέα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν λίγες αποδεδειγμένες περιπτώσεις χρήσης για τα ρομπότ, διακινδυνεύοντας έναν κατακλυσμό πανομοιότυπων μοντέλων, καθώς η χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη μειώνεται. Περισσότερες από 150 εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ λειτουργούν στην Κίνα. Περισσότερες από τις μισές είναι νεοφυείς επιχειρήσεις ή εισερχόμενες από άλλες βιομηχανίες. Η προειδοποίηση αποτελεί μια σπάνια νότα προσοχής από το Πεκίνο για μια βιομηχανία που έχει δηλώσει ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Νωρίτερα φέτος, η Κίνα όρισε την ενσωματωμένη νοημοσύνη, την τεχνολογία πίσω από τα ανθρωποειδή ρομπότ, ως εθνική προτεραιότητα. Η Κίνα, με τη φιλόδοξη στρατηγική της για την τεχνολογική καινοτομία, έχει επενδύσει σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη του τομέα έχει προκαλέσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας φούσκας, παρόμοιας με αυτή που παρατηρήθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι επενδυτές, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, έχουν διοχετεύσει κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμη αποδείξει την πρακτική εφαρμογή των προϊόντων τους. Η προειδοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων υπογραμμίζει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της ανάπτυξης του τομέα, προκειμένου να αποφευχθούν οι υπερβολές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομικές απώλειες και να ανακόψουν την πρόοδο της τεχνολογίας.